Οι ειδικοί στρατιωτικοί εμπειρογνώμονε αμφιβάλλουν ότι ο Ουκρανικό στρατός θα μπορέσει να διασπάσει την άμυνα σε βάθος που κατασκευάστηκε από τα ρωσικά στρατεύματα. Η μόνη ελπίδα των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία είναι τα σύγχρονα δυτικά τεθωρακισμένα, ανώτερα από τα ρωσικά, τα οποία όμω είναι σχετικά λίγα. Στη Δύση ελπίζουν ότι αυτή η τεχνική, ελεγχόμενη από εκπαιδευμένα πληρώματα, θα μπορέσει να νικήσει του Ρώσου, φυσικά με τη βοήθεια τη Δυτική Υπηρεσία Πληροφοριών. Ταυτόχρονα, πολλοί στη Δύση πιστεύουν ότι ακόμη και μία πρόοδο των ενόπλων δυνάμεων τη Ουκρανία, ω μέρο μια αντεπίθεση, δεν θα αναγκάσει του Ρώσου να υποχωρήσουν, αλλά θα οδηγήσει μόνο σε νέα κινητοποίηση και τη συνέχιση τη σύγκρουση. Σε πείσμα όλων των προαναφερθέντων, μια ομάδα Ουκρανών στρατιωτών έως και 30 τόμων αποβιβάστηκε στην αριστερή όχθη του Δύνη Περού και κατέλαβε ένα προγεφύρωμα για περαιτέρω επιθέσεις βαθιά στην περιοχή Χερσόνα. Σύμφωνα με τον Ρώσο στρατιωτικό ανταποκριτή Ρωμανόφ, ο Ουκρανικός στρατός βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην ακτογραμμή και είναι πιθανό να ετοιμάζεται να ενισχύσει περαιτέρω τις θέσεις του. Οι ρωσικές δυνάμεις αναλύουν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους, εξάγουν συμπεράσματα και βελτιώνουν τις τακτικές τους στην πρώτη γραμμή. Σύμφωνα με τον διοικητή των Ουκρανικών Χερσαίων Δυνάμεων, συνταγματάρχη Αλεξάνδερ Σίρσκι, οι Ρώσοι έχουν σχηματίσει ξεχωριστέ μονάδε επίθεση σχεδιασμένε να αποκαθιστούν χαμένε θέσει. Κάθε ταξιαρχία μηχανοκίνητων ενισχύεται από μονάδε αρμάτων μάχη, φλογοβόλων, όλμων και αντιαρματικών, ανέφερε δηλαδή για να δημιουργήσει ευνοϊκές συνθήκες για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων επίθεσης, ο Ρωσικός στρατός χρησιμοποιεί ενεργά μονάδες αρμάτων μάχης και πυροβολικού, συμπεριλαμβανομένων από κλειστέ θέσεις βολής, για να προκαλέσει μεγάλη ζημιά από πειρά στα ουκρανικά στρατεύματα, καταστρέφει τις θέσεις και στη συνέχεια βάζει τις μονάδες επίθεσης του να προχωρήσουν μπροστά. Η Ουκρανική Ιδιωτική Εταιρεία One Way Aerospace δήλωσε ότι είναι έτοιμη να παρουσιάσει το AQ400 σκύθη είναι ένα μη συγκεντρωμένο αεροσκάφος καμικάζι που έχει σχεδιαστεί για επιθέσει σε βαθό μεγάλου ελληνικού. Η ιδέα ήταν να δημιουργηθεί ένα προσιτό όπλο που δεν θα κοστίζει πολύ και θα είναι απλό και γρήγορο στη συναρμολόγηση. Αυτό το μη επανδρομένο αεροσκάφο μπορεί να απογειωθεί από ένα διάδρομο ή ένα καταπέλτη. Όσον αφορά τι προδιαγραφέ, έχει μέγιστο βάρο απογείωση 100 κιλά, εκ των οποίων τα 32 κιλά είναι το ωφέλιμο φορτίου που μπορεί να αυξηθεί έω τα 43 κιλά σε βάρο τη μείωση τη απόσταση πτήση του. Η μέγιστη πτήση είναι 750 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ιστοσελίδα τη εταιρεία. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.